στην έκθεση με θέμα ταξίδι σε τρεις δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που πραγματοποιεί η περιφέρεια, στα πλαίσια των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, συμμετέχει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών του Ναμουροδόπησου Αθηνίων. Με 11 έργα, 2 ξυλόγλυπτα, 6 λυπτικά μεταλλικά και 11 ζωγραφικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αθηνίωνα, Άρια Σαριωτάκη, που καλεί όλους τους πολίτες μέχρι τις 31 Οκτωβρίου να επισκεφτούν την έκθεση. Λοιπόν, πρόκειται για μία εικαστική δράση, μία έκθεση, την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα πλαίσια των 200 χρόνων από την απελευθέρωση. Ήταν τρεις οι δράσεις εκείνες οι εκθεσιακές, οι οποίες πραγματοποιήθησαν. Αυτή είναι η τρίτη και η τελευταία. Η πρώτη είχε γίνει πέρυσι, λίγο πριν το δεύτερο lockdown στην Αλεξανδρούπολη. Πριν από ένα μήνα έγινε στην Καβάλα και τώρα κορυφώνεται με εδώ, αυτή που γίνεται εδώ στην πόλη μας, στο Μέγαρο Μουσικής. Την υλοποίηση αυτής της διοργάνωσης, κατά εντολή της περιφέρειας, την έχει αναλάβει μία δομή η οποία λέγεται Τέχνης Φλόγα, η οποία εξειδικεύεται σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Και εμείς φυσικά, επειδή δώσαμε τη συνδρομή μας και στις άλλες δύο εκθέσεις, αλλά φυσικά και εδώ με περισσότερα έργα, διότι δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει διαφορετικά, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αθηνίωνας είναι ο κατεξοχήν, ο σύλλογος μας είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος των εικαστικών εδώ στο νομό Ροδόπης. Οπότε λοιπόν συμμετέχουμε με 11 ζωγραφικά έργα, 6 γλυπτικά μεταλλικά έργα και 2 ξυλόγλυπτα. Αυτή είναι η συμμετοχή μας. Είναι εδώ στο φουαγέ του Μεγάρου Μουσικής, όπως βλέπετε στο ισόγειο, η συντριπτική πλειοψηφία των έργων του Αθηνίωνα, και επάνω φιλοξενεί έργα μεγάλων καλλιτεχνών αναγνωρισμένων από όλη την Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία που δίνεται αυτή τη στιγμή στην πόλη μας οι πολίτες να συμμετάσχουν και να τιμήσουν με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση. Άλλωστε, θα παραμείνει εδώ η έκθεση. Θα είναι μέχρι 31 του μήνα.